Τώρα, μια και μπήκε τώρα σε αυτό και πηγαίνοντας προς τις ευρωεκλογές, βλέπω τις δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, όπου το πρώτο με το δεύτερο, τρίτο κόμμα έχουν τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη περίοδος. Πάντα είχαμε ένα δικοματισμό και εκεί πιο κάτω τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση 25 μονάδες διαφορά, 28 μονάδες διαφορά. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που συζητάγαμε και λίγο πριν. Πολιτική προστασία, ασφάλεια, ακρίβεια, διάφορα θέματα από εδώ από εκεί. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, βλέπω τώρα που είπες Κασελάκη, βλέπω τη δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ εχθές για τον ανασχηματισμό. Όπου συνδέει τον ανασχηματισμό με την ιστορία του Συρίγου, ότι έκανε ανασχηματισμό για να καλύψει το θέμα του Συρίγου. Τώρα, πες μου, τι σχέση έχει τώρα... Της επικοινωνίας, ο επικοινωνία. Ναι, δηλαδή, τι σχέση έχει τώρα... Ενώ μπορεί να πει ένα ανασχηματισμό χίλια πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά τώρα πώς κολλάει το ένα με το άλλο, δεν το κατάλαβα. Μια δημοκρατία αυτό για να λειτουργήσει σωστά και παραγωγικά... υπέρ των πολιτών χρειάζεται ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα είναι αρκετά όριμο και όχι μόνο με ένα κόμμα. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Έχει πολλές αναγνώσεις. Μία ανάγνωση θα ήταν, ας πούμε, μια ερμηνεία που θα έλεγε ένας που είναι πιο φίλος της κυβέρνησης, ξέρω εγώ, ότι να, πεδίο δόξης λαυρό για την κυβέρνηση να κάνει μεταρρυθμίσεις χωρίς λαϊκιστική αντιπολίτευση και χωρίς κορώνες και χωρίς. Ας κάνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, θα είναι προς όφελος της χώρας. Άλλωστε θα έλεγε ότι υπάρχει αλαζονία. Δηλαδή ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη αισθανόμενα ότι δεν απειλούνται από κανέναν πολιτικά, δεν εργάζονται όσο θα έπρεπε να εργάζονται. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα για την ηγεσία γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση όμως έχω να παρατηρήσω και κάτι θετικό που έχει σχέση με το εκλογικό σώμα και την κοινωνία ολόκληρη. Ότι δεν ανέχεται πια ούτε τόσο τα σύμβολα, ούτε τις κορώνες που έλεγε και ο Δημήτρης πριν. Θέλει έναν μεστό υπεύθυνο πολιτικό λόγο, τον οποίο προς στιγμή τον βρίσκει μόνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλός ή κακός. Λίγος ή πολύ, αυτός είναι ο υπεύθυνος πολιτικός αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλος. Ο άλλος που θα εμφανιστεί θα πρέπει να αρθρώσει έναν πολιτικό λόγο που δεν θα έχει μέσα συνθήματα και ιδεολογικά τεχνάσματα. Κανένας πια δεν είναι τόσο αριστερός όσο νομίζουμε στην ελληνική κοινωνία. Κανένας πια δεν είναι τόσο δεξιός όσο θα ήθελαν κάποιοι να είναι. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, μας απασχολεί η ακρίβεια, μας απασχολεί η εξωτερική πολιτική. Θέλουμε να δούμε σοβαρό πολιτικό λόγο από κάποιο αντιπολιτευτικό κόμμα. Όταν το δούμε, τότε θα αλλάξουν και δημοσκόπηση. Μάλιστα. Δημήτρη. Για να πιάσω εκεί που το άφησε ο συνάδελφος ο Ανδρέας, σωστά το λέει. Το κεντρικό κίνημα που δίνει τη διακυβέρνηση της χώρας έχει γίνει λίγο πιο ψύχρεμο και λίγο πιο προσεκτικό, όπως έδειξαν οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, πέρα από τις επικοινωνιακές και προπαγανδιστικές κορώνες, είτε της κυβέρνησης, είτε της, ας την πούμε, αξιωματική αντιπολίτευση του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ και με τον οδοντοτό μικρής ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ. Είναι γεγονός αυτό που είπες. Είναι πρωτοφανές, πάμε στα 50 χρόνια της ελληνικής δημοκρατίας, μεγάλη υπόθεση, σοβαρή υπόθεση να τη θυμίζουμε. Περπατάμε με μπρος πίσω, αλλά κατά βάση μπροστά αυτά τα 50 χρόνια. Είναι το μακρύτερο διάστημα πολιτικής σταθερότητας, πέρα από κάποιες ακρότητες, αβαρίες και προβλήματα για την ελληνική δημοκρατία. Χρειάζεται η ελληνική δημοκρατία πιο προγραμματική και πολιτικά σοβαρή αντιπαράθεση και διάλογο και από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά πρωτίστως από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όσο η αντιπολίτευση, είτε του κυρίου Κασελάκη, είτε του κυρίου Ανδρουλάκη, κυριαρχείται από προσωρινές παρεμβάσεις, δεν πρόκειται να προκύψει τίποτα. Εγώ ανέφερα πριν ειδικά αυτή του κυρίου Κασελάκη σε ένα ευαίσθητο θέμα που δεν νομίζω ότι αφήνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν πρόκειται να δώσουν τίποτα, όχι στον κύριο Κασελάκη που άλλα νόμιζε και άλλα βλέπει, αλλά λέω και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί που εκκρεμεί ένα συνέδριο θα δούμε αν πράγματι θα αποτυπώσει ουσιαστικές προγραμματικές αλλαγές. Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ που πηγαίνει λίγο πιο προσεκτικά, δεν φτάνει μόνο το προσεκτικά, θέλει και μια πιο γενναία αντιμετώπιση μια σειρά ζητημάτων ουσιαστικά μπροστά στην κοινωνία. Όσον αφορά το ΚΚΕ που τσιμπάει, να είμαστε ειλικρινείς, τσιμπάει όπως τσιμπάει και η ελληνική λύση, το ΜΕΝ ΚΚΕ θα παραμένει πάντα παροπλισμένο δογματικά στο πλάι της πολιτικής πραγματικότητας. Ξέρετε τι λέω, καταλαβαίνετε τι λέω και όσοι μας βλέπουν νομίζω. Όσον αφορά την ελληνική λύση, νομίζει ότι επειδή έρχονται οι ευρωεκλογές που θα τσιμπήσει κάτι παραπάνω, αποτελεί, ας το πούμε έτσι, ένα αποκούμπι
ώστε η κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία να στέκεται ακόμα καλύτερα και νομίζω αυτό κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Τούμπος, Ανδρέας Ζαμπούκας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά.